Είναι μαζί μας ο κύριος Σιδέρης, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στα Νοσοκομεία. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Δεν σκεφτείτε τον κόσμο και πάτε σε 48 ώρες απεργία. Έτσι δεν σας λένε οι κυβερνώντες. Επειδή τον σκεφτόμαστε, γι' αυτό το πάμε σε 48 ώρες απεργία. Γι' αυτό τις δύο επόμενες μέρες, αύριο, είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις σε 22 πόλεις που θα βγουν στον αγώνα για να μην κλείσουν δομές υγείας, για να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται, τουλάχιστον στο δικό μας τομέα, που είναι ένας πολύ κρίσιμος και ζωτικός τομέας. Και γι' αυτό θα κορυφώσουμε στις 30 του μήνα με μια πολύ μεγάλη πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση του Υπουργείου Υγείας στις 12 το μεσημέρι. Κύριε Σιδέρη, δώστε μας μια εικόνα. Πέρασε η χώρα και ο κόσμος όλος, αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, αυτό το δίχρονο της πανδημίας. Υποτίθεται ότι λύθηκαν θέματα. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία? Η πραγματικότητα είναι ότι από την έναρξη της πανδημίας σήμερα, και αντί τα αποτελέσματά της να αποτελούν πάθημα, μάθημα που λέμε, έγινε ακριβώς το ανάποδο. Επιταχύνθηκαν μέτρα που εμπορευματοποιούν ακόμα περισσότερο το κρατικό σύστημα υγείας, που εξασφαλίζουν αμύθιτα κέρδη στις μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες υγείας και ταυτόχρονα πλεονάσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό για να πάνε αλλού. Και η ίδια συνταγή συνεχίζεται και έχει πλέον αποτελέσματα. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Από το 2013 έως το 2019, σας θυμίζω ότι η χρηματοδότηση είχε μειωθεί κατά 30,3%. Στο φετινό προϋπολογισμό η χρηματοδότηση στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φτάσει όσο θα φτάσει η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Να πιάσουμε το θέμα της διάλυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αυτή τη στιγμή το 9% μόνο των γιατρών της χώρας εργάζονται στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το 9% είπατε? Το 9%. Μόλις το 9%. Μόλις το 9%. Και είναι γνωστές οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για μετονομασία των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς γιατρούς, μέτρο το οποίο δεν έχει ως σκοπό να λύσει προβλήματα του κόσμου, αλλά κυρίως στο να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός τέτοιος που θα περικόπτει δαπάνες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, τους προσωπικούς γιατρούς ως κόφτη για τα δημόσια νοσοκομεία. Να πιάσουμε το θέμα των προσλήψεων. Ένα κομβικό θέμα, το οποίο αν δείτε τα στοιχεία των τελευταίων 10 χρόνων, 13 με 23, η μόνιμη υγειονομική είναι 20.000 λιγότεροι. Είναι 6.500 τα κενά των νοσοκομειακών γιατρών. Πάλι ας πιάσουμε το φετινό προϋπολογισμό, επειδή έχει βάλει μια βιτρίνα η κυβέρνηση. Και αυτές οι ελλείψεις, αν καταλαβαίνω κύριε Σιδέρη, δεν είναι με επικαιροποιημένα οργανογράμματα. Όχι, είναι με τα παλιά οργανογράμματα, αλλά ακόμα και έτσι να το δούμε. Επειδή η κυβέρνηση βάζει μια βιτρίνα, ξέρετε, τώρα τελευταία, κανένα πεντάμινο τώρα, ότι θα κάνει λέει 6.500 προσλήψεις. Να σας πω μόνο το εξής. Ακόμα και αυτές να γίνουν, που δεν θα γίνουν και αυτές, γιατί ξέρετε, ένα τμήμα θα είναι προσωπικό επικουρικό, το οποίο ήδη δουλεύει στα νοσοκομεία, άρα δεν είναι 6.500 νέοι άνθρωποι. Επίσης, 6.500 προσλήψεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό συνολικά για το Υπουργείο Υγείας. Ονόητο, δεν είναι υγειονομικοί όλοι δηλαδή. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, και το ιδανικότερο σενάριο να πάρουμε, τότε αυτές οι 6.500 προσλήψεις θα φέρουν ένα ισοζύγιο του συν 408 άτομα για τα τρία τελευταία χρόνια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, την Αττική μόνο λειτουργούν αυτή τη στιγμή από τα 208 χειρουργικά κρεβάτια, 203 συγγνώμη, χειρουργικά κρεβάτια, αίθουσες χειρουργείων, οι 145, για να δουλέψουν οι υπόλοιπες 60 που είναι έτοιμες. Μόνο την πρωινή βάρδια χρειάζονται 150 με 160 νοσηλευτές. Μα εδώ ακούγαμε χτες ότι δεν υπάρχει σε ένα νοσοκομείο στην Νίκαια, δεν υπάρχει αξονικός σε μέρες εφημερίας. Στέλνουν το τον κόσμο στα ιδιωτικά. Υπάρχει προσωπικό. Προσωπικό δεν υπάρχει. Και αυτή η τακτική, ξέρετε, αφήνουμε κάτι υποστελεχωμένο για να έρθει μετά όριμο και να ιδιωτικοποιηθεί, την έχουμε δει σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην υγεία. Έχετε δει όσο εν γε αυτό το διάστημα της πανδημίας και της μεταπανδημίας, πόσα εκατομμύρια πήγανε σε κλινικάρχες? Το έχετε μετρήσει αυτό, κύριε Σιδέρη?
Όχι, δεν το έχουμε μετρημένο. Πάντως ξέρουμε ότι πήγανε διπλάσια νοσήλια για να, για να μπορούν να νοσηλεύσουν κάποια ελάχιστα περιστατικά της ΜΕΘ τους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι κλινικάρχες, οι ιδιωτικές κλινικές. Ξέρουμε ότι ο τζίρος 4 ιδιωτικών ομίλων που ασχολούνται κυρίως με θέματα της πρωτοβάθμιας είναι κοντά στα 500 δισεκατομμύρια, κοντά μισό δις, 500 εκατομμύρια το χρόνο, ο κύκλος εργασιών. Ξέρουμε ότι ένα 15% του ιδιωτικού τομέα είναι οι μεευτικές κλινικές και άλλο ένα 25% τα διαγνωστικά κέντρα και τα κέντρα αιμοκάθαρσης. Συνεχίζουμε και εμείς μια τέτοια μελέτη. Πάντως σίγουρα θα μπορούσε να ταιριάξει το πολίτη όπως είναι επιπλωμένος αστίχως. Αυτό γίνεται ακριβώς στη Νίκη αυτή τη στιγμή. Πολίτη όπως είναι επιπλωμένος, ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος για 30 χιλιάρικα που θα δοθούν σε ιδιώτη για να καλύψουμε 10 εφημερίες. Την ίδια ώρα που οι μισθοί των γιατρών είναι πολλαπλάσια, υποπολαπλάσιμα. Πείτε μου κάτι παρεπιπτόντως, επειδή την περίοδο που ήσασταν ήρωες, είχαμε και επιθέσεις της αστυνομίας εναντίον σας. Αυτή η υπόθεση με την πρόεδρο της ΟΝΕΓΕ, την κυρία Ρέτζιου, η οποία εκλήθη διυπόθεσή της στο τμήμα ασφαλείας πολιτεύματος, μάλιστα. Πού βρίσκεται? Αυτή η υπόθεση θα είχε εκδικαστεί στις 16 Νοεμβρίου, αλλά δεν εκδικάστηκε λόγω της αποχής των δικαστικών και των δικηγόρων. Οπότε παίρνει αναβολή. Δεν αλλάζει ουσιαστικά ούτε το κατηγορητή, ούτε αυτή η βρώμικη επίθεση και αντιλαϊκή, θα λέγαμε εμείς, που στοχοποιεί και την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και όποιον κινητοποιήθηκε και συνεχίζει να κινητοποιείται. Λοιπόν, πάμε αύριο και μεθαύριο σε 48 ώρια απεργία, μας είπατε. Ναι, πάμε αύριο και μεθαύριο σε 48 ώρια απεργία των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Μεθαύριο υπάρχει και πανελλαδική στάση εργασίας των υπόλοιπων εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Υπάρχουν κινητοποιήσεις σε 22 πόλεις για την αυριανή μέρα. Και το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να πούμε, κύριε Μπογιόπουλε, ένα ως εδώ. Ως εδώ με τους καθυλωμένους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών και να διεκδικήσουμε αυξήσεις. Ως εδώ με τις εξευτελιστικές αμοιβές των εφημεριών. Μόνο για να γνωρίζετε, ένας γιατρός παίρνει για κάθε ώρα εφημερίας 4,5 ευρώ μεικτά. Ως εδώ με τις έκτακτες ανάγκες που επικαλούνται οι κυβερνήσεις και μας έχουν κάνει λάστιχο και μεταφερόμενο θίασο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη και να διεκδικήσουμε διπλασιασμό του προσωπικού. Και ως εδώ με το κλείσιμο τμήματων και την υποστελέχωσή τους που τα διαλύει, τα κλείνει, και αυτά είναι τμήματα, είτε κλινικές, είτε εργαστήρια, είτε χειρουργία. Και πρέπει όλος ο κόσμος να παλέψει για να μην κλείσουν. Και ως εδώ, κυρίως για τους ασθενείς που τραβάνε τον παθόν του στον τάραχο με τεράστιες ταλαιπωρίες, με ουρές, πραγματικές ή διαδικτυακές όπως θα γίνουν στο μέλλον, που πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα, και πρέπει και αυτοί να παλέψουν μαζί μας για δημόσια και δωρεάν υγεία, γιατί δεν μπορεί άλλο, όποτε πάμε να σηκώσουμε το κεφάλι, να βρίσκει το κεφάλι στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών. Πρέπει να το σπάσουμε αυτό το ταβάνι πλέον, και αυτό γίνεται μόνο με αγώνα. Δεν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.